φωτογραφίες και πολλά αρχεία που μιλάνε για την αμπελοκαλλιέργεια, για την οποίηση στην Άουσα. Το επάγγελμα του ηνοποιού στην Ελλάδα γενικότερα, όπως είναι σήμερα με αυτή τη μορφή, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχει βαριά 40 χρόνια και αυτό που υπάρχει σήμερα, που υπάρχουν γύρω στα 600-700 ηνοποία, είναι τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί μέχρι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε κυρίως πολυκαλλιέργεια. Δηλαδή και οι δικοί μου παππούδες αυτό που είχαν ήταν ότι βασίζονταν, είχαν κυρίως το αμπέλι και το κρασί σαν κύρια ασχολία τους, αλλά είχαν και μοσχάρια, είχαν και δέντρα φρουτοπαραγωγικά κτλ. Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ήταν η νοπία Βουτάρη και στη συνέχεια γίνανε και ο Τσάνταλης, ο Πορτοκαρά, ήταν τα πρώτα νοπία που και αυτά δεν άφηνα, δηλαδή στο Πορτοκαρά που έγινε δεκαετία του 70. Σήμερα αυτό έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε και 10, στην ουσία 10-15 χρόνια είναι που ξεκίνησαν και τα επισκέψιμα ενωπία. Δηλαδή, αυτό που συναντάμε κυρίως και στις χώρες του νέου κόσμου, δηλαδή Αυστραλία, Αμερική κτλ., που το ενωπείο πέρα από ένα χώρο που παρασκευάζουμε το κρασί, είναι και ένας χώρος όπου μπορούμε να τον επισκεφτούμε και πέρα από τα. Από το να δούμε την διαδικασία της παραγωγής, μπορεί κάποιος να καθίσει, να κάνει μια δοκιμή κρασιού, να έχει ένα γεύμα, να κάνει μια εκδήλωση.